Κλάιβ Μπάρκερ γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας πριν από 53 χρόνια. Και αρκετά νωρίς δοκίμασε να γυρίσει σε φιλμάκια κάποιες ποιητικές τρομακτικές ιδέες που είχε, που είχαν να κάνουν με σαδιστικά στοιχεία και σωματικό πόνο. Γύρισε δύο ταινίες που αργότερα έγιναν γνωστές. Τη Σαλόμη το 1973 και το The Forbidden 1978. Και στα δύο συμμετείχε και ο Ντάγκ Μπράντλι, που έμεινε στην ιστορία ως Πίνχετ. Το 1985 γυρίστηκε το Underworld, που βασιζόταν στην ιστορία του Transmutations, και το 1986 το Rocket Rex, που μπορεί να ήταν καλοκαιρισμένα για ταινίες τρόμου, δεν ικανοποίησαν όμως το όραμά του, και έτσι το 1987 με βοηθό την τύχη του, κατάφερε να γυρίσει το Hellraiser που βασιζόταν στο Hellbound Heart. Η ταινία άφησε εποχή και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, γιατί περιείχε τους πιο εκλεπτισμένους δαίμονες στην ιστορία του κινηματογράφου, ιερείς των βασανιστήριων και ταυτόχρονα λυτρωτές μιας διαφορετικής πόλης. Το κουτί και οι μορφές των Cenobites χάραξαν νέα εποχή στον δρόμο, παρότι η ταινία ήταν αφαιρετική και πολύ κλειστοφοβική. Η νοσηρότητα της ταινίας έφερε και το sequel το 1988 με παραγωγό τον Μπάρκερ που εξηγεί την ιστορία των δαιμόνων. Το 1990 γύρισε μόνος του το Nightbreed, μια εκπληκτική ταινία που όμως δεν πήγε και τόσο καλά στο box office λόγω της σκληρότητάς της. Το 1995 γύρισε το Lord of Illusions και έπειτα αφοσιώθηκε στα βιβλία του, τα οποία τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους νοβελίστες της εποχής μας. Το μόνο ολοκληρωμένο σενάριο που έδωσε τα τελευταία χρόνια ήταν για το PC game Undying. Μετά όμως την επανακυκλοφορία των Hellraiser σε DVD, ο Μπάρκερ αποφάσισε να ξαναγυρίσει πίσω από τις κάμερες μέσα στο 2006 με σκοπό να σκηνοθετήσει το βιβλίο του Tortured Souls, που θα αναβιώσει τον μύθο των Cenobites σε κάτι πολύ πιο άγριο και σοκαριστικό. Comes early this year.